ο Ζαχαρίας ο Μίχας από το Defense Point, που έγραψε ένα καταπληκτικό άρθρο εξηγώντας τι σημαίνει στρατηγική αποτροπή σε μια χώρα, και όποιοι το διάβασαν νόμιζαν ότι μιλούσε για τα Ραφάλ. Όχι, εξηγούσε ότι η αποτροπή στρατηγική είναι σε όλες τις δραστηριότητες της ανθρώπινης μιας οργανωμένης κοινωνίας που δείχνει ότι έχει ένα κράτος έτοιμο να λειτουργήσει. Όπως μου λέει ο ακροατής, καλά ρε παιδί μου, κάθε μέρα πετάνε δεκάδες drones στην Αττική. Θες για πορεία, θες για χαβαλέ. Εχθές δεν μπορούσαν να σηκώσουν τα drones, έπρεπε να τα σηκώσει το Star για να μας δείξει κλειστή την Αττική οδό, να δουν που είναι το πρόβλημα, να παρεμβαίνουν τόσα drones. Καλημερίζω τον Ζαχαρία Μίχα. Καλημέρα Ζαχαρία. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα. Ένα πρώτο σχόλιο που θα μπορούσα να κάνω και να συνδέσω με τα προηγούμενα που είπες είναι ότι το ότι έλαβα κάποια μέτρα ασφαλείας προσωπικά και δεν κινήθηκα και θα μπορούσα να είμαι στην Αττική Οδό και να έχω αποκλειστεί, αν ήξερα για τα 2.000 μπορεί να το είχα αποτολμήσει. Οπα, νούμερο ένα. Οπα, είσαι ωραίος. Νούμερο δύο, νομίζω ότι ο μεγαλύτερος μεταπολιτευτικός κλαυσίγελος εκφράζεται από αυτό που έπαιξε ως τίτλο σε δημοσιογραφικά θέματα χθες το βράδυ, «Κραυγή αγωνίας από τη Μεσογείο». Δεν ξέρω, είναι εμένα μου φάνηκε εξαιρετικά αστείο και από την άλλη εξαιρετικά πικρό. Τι να σου πω, η κατάσταση που ζούμε είναι περίεργη. Προφανώς θα μπορούσαν να κάνουν διάφορα πράγματα. Ζαχαρία μου, μισό λεπτό. Είπες κάτι στην αρχή, θέλω να το πω καταρχήν για τον Ζαχαρία τον Μίχα. Δεν χαρίζει ταγγέλου νερό, που λέει ο λόγος. Θέλω να πω ότι είναι ακριβοδίκαιος. Δεν τον ενδιαφέρει. Έχει γράψει προσπαθώ, ένα καταπληκτικό. Γιώργο, δεν σημαίνει ότι το κάνω, προσπαθώ. Το κάνεις μια χαρά. Έχει γράψει ένα καταπληκτικό άρθρο. Ο κρατικός μηχανισμός στελεχώνεται από αυτόν που κάθε φορά κερδίζει τις εκλογές. Αυτή είναι η επιλογή. Μέχρι εδώ λέει καλά. Αλλά για όσους δεν το καταλάβαμε, εμάς πολίτες, πληρώνεται για να λειτουργεί. Άρα, εδώ αυτό που είπες, 2.000 ο αποκλεισμένος οδηγός στην Αττική Οδό, σου λέω εγώ τώρα, Ζαχαρία Μίχα. Και γιατί όχι εγώ ένα 1.000 που έχω διακοπή ρεύματος 10 ώρες και κρύωνει το κοπέλι μου. Δεν κατάλαβα. Και γιατί ο άλλος στη Μεσογείο, όπως είπες, που ήταν αποκλεισμένος 6 ώρες, 500 ευρώ. Δηλαδή, έτσι θα το πάμε τώρα. Γιώργο μου, εδώ πέρα υπάρχουν καθυζήσεις στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και μπορείς να σου καταστρέψεις το ψυγείο. Αυτά τα 500-600 ευρώ ποιος θα τα δώσει? Κανένας. Υπάρχουν πολύ χειρότερα πράγματα, αλλά το ζήτημα είναι να καταλάβουμε κάποια στιγμή ότι δεν είναι ζήτημα, δεν είναι το θέμα των προσώπων που στελεχώνουν. Λίγο πολύ, όλοι έχουν τις ικανότητες και τη γνώση και την παιδεία να αντεπεξέλθουν. Αλλά υπάρχει συστημικό κενό τεράστιο για να μπορεί να αντεπεξέλθει η χώρα σε τέτοιες καταστάσεις. Είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει, αλλά βλέπουμε και δεν είναι και δίκαιο από ένα σημείο και πέρα να απαξιώνουμε πρόσωπα. Βέβαια, ο καθένας θέλει να κάνει μια δουλειά, να παίρνει κάποια καλά λεφτά, να έχει δραστηριότητα. Σε αυτό το πλαίσιο έρχεται να αντιμετωπίσει ένα πραγματικό θηρίο το τι συμβαίνει γραφειοκρατικά. Το παράδειγμα της πυροσβεστικής είναι χαρακτηριστικό. Αναγκαστήκανε να βγουν οι άνθρωποι και να πούνε ότι έχουν ζητήσει, έχουν απευθύνει έκκληση, για να χρησιμοποιήσω τα λόγια που αποτυπώθηκαν στα δημοσιογραφικά ρεπορτάζ, έχουν απευθύνει έκκληση να κλείσουν οι είσοδοι στην Αττική Οδό. Όπως το καταλαβαίνω εγώ, για να απευθύνεις έκκληση, πάει να πει ότι την είπες πρώτα σε υπηρεσιακό επίπεδο και δεν εισακούστηκες για χύψιζε λόγους. Οπότε αναγκάστηκες να το δημοσιοποιήσεις ή κάποιος το πιάσε δημοσιογράφος και το κοινοποίησε. Δεν γίνεται έτσι. Δηλαδή είναι στο επίπεδο της διαχείρισης κρίσης η κατάσταση εξαιρετικά προβληματική και γι' αυτό το λόγο μπαίνω στη διαδικασία στο άρθρο που ανέφερες να μιλήσω για το φαινόμενο της αποτροπής, που είναι κάτι πολύ συνολικότερο, όπως πολύ συνολικότερη είναι και η έννοια της ασφάλειας και συμπεριλαμβάνει τα πάντα. Και το μήνυμα που δίνουμε ως οργανωμένη κοινωνία επηρεάζει το αποτρεπτικό μήνυμα που υποτίθεται την ισχυρή αποτροπή που υψώνουμε απέναντι στην Τουρκία. Διότι αν υποτεθεί, που και εκεί έχουν τα προβλήματά τους, εάν υποτεθεί ότι τα καταφέρουν λίγο καλύτερα και έχουν σχεδιάσει με βάση την πρόβλεψη ότι εμείς θα τα κάνουμε ρόιδο στη δύσκολη στιγμή, θα μπορούσε κανείς να υποπτευθεί ότι υπάρχει παράθυρο ευκαιρίας να δράσουν σε μια τέτοια συγκυρία, να έχουν το contingency planning που λέγεται, να έχουν ένα σχέδιο, ένα σενάριο το οποίο να το εφαρμόσουν σε μια τέτοια δύσκολη στιγμή για μας. Και να θυμίσω λίγο, γιατί το έχουμε ξεχάσει, στην κρίση των ημείων που υπήρχε πολύ κακός καιρός, τότε η Ελλάδα για να πάρει το τακτικό πλεονέκτημα, διότι είχε αεροσκάφη τα οποία πετούσαν, ενώ δεν πετούσε
η τουρκική αεροπορία και μια σειρά από άλλα. Το οποίο σημαίνει ότι αν εμείς είχαμε αποφασίσει να ξεκινήσουμε κάτι, οι πιθανότητες να βγει πολύ στραβά στην Τουρκία ήταν εξαιρετικά υψηλές. Άρα μιλάμε ότι υπάρχουν ορισμένες παράμετροι στο σχεδιασμό και στην εκτέλεση και στη στρατηγική συνολικά που μπορούν να επηρεάσουν την τελική έκβαση και εμείς δεν δίνουμε την προσοχή την οποία θα οφείλαμε. Ερώτημα κρίσιμο. Πιστεύεις ότι υπήρχε σχεδιασμός? Γιατί όπως άκουσα να το λες και προηγουμένως είχα έναν εξαιρετικό που ασχολείται με τα μετεωρολογικά και τα καιρικά, τον κύριο Γκίκα, ο οποίος λέει ότι φοβάμαι ότι μάλλον κάποιοι αρμόδιοι δεν διάβασαν τα μετεωρολογικά δελτία. Μόνο τις έμεινα διάβαζαν. Διάολε, θα παίρναν μια απόφαση η οποία μπορεί να ήταν λάθος, αλλά θα κάναν κάτι. Εδώ δεν φαίνεται να έχει γίνει οτιδήποτε και με συγχωρείς, μου γράφουν εδώ τώρα ακούγοντας και σένα και ακούγοντας και αυτό που είπαμε θα γυρίσει μπούμερακ, δεν το έχουν καταλάβει. Κύριε Σαχίνη, λέει, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός ότι θα βάλει την Αττική Οδό να δώσει 2.000 ευρώ σε όποιον εγκλωβίστηκε στην Αττική Οδό, να πάρει το επιτελικό του κράτους και τις οικογένειές τους, να κάτσουν 20 ώρες στα χιόνια και να έρθουν να πάρουν 2.000, καταλάβατε τι, από εμάς. Πολύ στο εξωτερικό κράτος πιθανώς να μην έχουν την ανάγκη για τα 2.000 ευρώ όσο θα την είχε ο απλός Κοσμάκης. Να πω καταρχήν ότι ο Νίκος ο Γκίκας, που τον γνωρίζω πάρα πολύ καλά και μας βοηθάει πότε στο Defense Point, είναι μια εκπληκτική περίπτωση επιστήμονα που έχει άποψη και βαθιά γνώση για μια σειρά από επιστημονικούς τομείς, το οποίο τον βοηθάει στην ανάλυση του. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι αυτό που είπες για την ΕΜΗ, ότι δεν το διάβασαν. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι είναι ακόμα χειρότερο. Και το διάβασαν και το ήξεραν και έκαναν λάθος. Θεωρώ ότι είναι πολύ χειρότερο αυτό. Και θεωρώ επίσης εξαιρετικά σημαντική την κουβέντα που υπόθηκε προηγουμένως, γιατί την άκουσα τη συνέντευξη. Ήμουνα και εγώ συντονισμένος σε εσένα, συχνά πυκνά σε ακούω. Που υπόθηκε ότι πρέπει να υπάρχει ένα πρωτόκολλο. Δεν μπορεί η ελληνική κοινωνία να είναι δέσμια των ικανοτήτων του οποιοδήποτε, οι οποίες όμως συμβιβάζονται εκ των πραγμάτων λόγω του συστημικού κενού. Θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχουν κάποιες διαδικασίες οι οποίες να μην αφορούν τον όποιο Μητσοτάκη, τον όποιο Τσίπρα, τον όποιο Στυλιανίδη, και στο φινάλι υπήρχε ο Τουρνάς εκεί πέρα, ο Πτέρας. Οπα. Εξαιρετικά επιχειρηματικά. Διαφωνώ μαζί σου. Ξέρεις πως έχει έρθει ο Κύπριος Κουμπάρος, αστειευόμενος το λέω, στην κυβέρνηση? Έχεις ανοίξει το βιογραφικό του? Ο βραβευμένος στις επιχειρήσεις Rescue, διάσωσης. Ποιο rescue έγινε χθες? Για πες μου. Δεν έγινε κανένα rescue, διότι μπορεί να έχεις τις ικανότητες, αλλά σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχεις ένα πιο θεωρητικό ρόλο να οργανώσεις πράγματα και έχεις εργαλεία στα χέρια σου που σου επιτρέπουν να το κάνεις. Εδώ πέρα δεν ασχολούμαστε συστηματικά με την πολιτική προστασία και γι' αυτό κάνω και λόγο για πρωτόκολλα. Είναι ορισμένα πράγματα τα οποία πρέπει να ενεργοποιούνται αυτόματα και δεν μπορούμε να περιμένουμε το πώς θα εξελιχθεί. Εγώ ό,τι έγραψα αυτές τις 2-3 μέρες, το έγραψα με βάση την κοινή λογική. Το πότε υπάρχει πρόβλεψη ότι θα γίνει το φαινόμενο, το πόσοι συμφωνούν, δηλαδή, γιατί μπορεί πόσες φορές υποτίθεται οι μετεωρολόγοι έχουν πέσει έξω στις προβλέψεις τους. Αλλά εδώ υπήρχε. Όλοι προειδοποιούσαν ότι θα υπάρξει ένα φαινόμενο αρχικό προειδοποιητικό στη διάρκεια της ημέρας, το οποίο μάλιστα ήρθε και 2 ώρες νωρίτερα, που μας επέτρεψε να δούμε το λάθος που κάναμε, που αμολύσαμε τον κόσμο στον δρόμο, και είχαμε το χρόνο να διορθώσουμε το αρχικό λάθος. Όχι μόνο δεν έγινε, αλλά τα αντανακλαστικά ήταν πάρα πολύ αργά. Διώξανε τους δημοσίους υπαλλήλους στις 12 μέχρι να μαζέψουν τις δουλειές. Κάποιοι φύγανε αργότερα. Με αποτέλεσμα να έχουν σταματήσει να υπάρχουν και λεωφορεία και τέτοια. Μπράβο, το πες. Αυτό ήθελα να πω. Τους διώξανε όταν δεν υπήρχαν λεωφορεία και οτιδήποτε να κινηθούν. Καταρχάς, είναι ντροπή και ξεφτύλα. Συγγνώμη για την έκφραση, αλλά δεν πάει άλλο. Το κεντρικό αεροδρόμιο της χώρας χθες ήταν ένα απόλυτο κατάλημα, διότι και οι εταιρείες κλείναν λίγο ξενοδοχεία στη Συγκρού, για να καταλάβεις την οργάνωση. Πώς θα πάει ο άλλος στη Συγκρού? Το ξέρω. Το πρόβλημα με τις αεροπορικές κοινωνίες είναι πάρα πολύ σοβαρό. Δεν υπάρχει αποπαγοποίηση των αεροσκαφών, αλλά όπως μου έχουν εξηγήσει, γιατί το είχα ψάξει το θέμα, ειδικοί μου έχουν πει ότι είναι τεράστιο το κόστος και δεν μπορεί να το επομιστεί μια χώρα. Είναι χαζό και η αεροπορική εταιρεία
για μία ή δύο ή τρεις μέρες το χρόνο. Το έχουν αεροδρόμια που αντιμετωπίζουν συνεχώς αυτά τα προβλήματα. Και είναι τεράστιο το κόστος των εταιριών άμα καθυλωθεί ένα αεροσκάφος, άμα πάει στον προορισμό του για παράδειγμα, και ελείψει αυτού του συστήματος, δεν μπορεί να φύγει. Οπότε είναι πάρα πολύ προσεκτικοί στο πότε διώγουν τα αεροσκάφη. Πρέπει να έχουμε με ακρίβεια μετεωρολογικά δεδομένα. Είναι πολύπλοκη εξίσωση. Άκου εδώ, Ζαχαρία μου. Και πάλι έχει κάποια δεδομένα βάσει των οποίων πρέπει να φύγει. Εγώ κρατώ αυτό που είπε. Δεν έγινε τίποτα. Απόδειξη. Εδώ κινδύνευσε κόσμο στα νοσοκομεία με τριπλοβάρδιες. Δεν μπορούσαν να αλλάξουν οι βάρδιες. Γιώργο μου, το πρόβλημα ήταν ακόμα χειρότερο στα σπίτια. Τυχάνει να γνωρίζω και στο συγκεκριμένο και στο κοντινό οικογενειακό μου κύκλο. Προβλήματα υγείας σοβαρά, είτε καρδιακά, είτε ακόμα και COVID, που δημιουργήθηκαν ζητήματα και δεν μπορούσαν να εξασφαλιστούν φάρμακα, συσκευές οξυγόνου, ένα σωρό προβλήματα. Γι' αυτό έπρεπε οι δρόμοι να είναι καθαροί, οπότε στην ανάγκη να μπορούν να κινηθούν ειδικά οχήματα και να συνδράμουν τον πληθυσμό όπου θα χρειαστεί. Διότι ήταν προβλέψιμο απόλυτα το φαινόμενο, όπως αποδεικνύουν τα μετεωρολογικά δελτία. Τα ξέρανε. Εγώ τυχαίνει να γνωρίζω πολύ καλά ότι τουλάχιστον ο Πατούλης, ο Περιφερειάρχης, μία μισή μέρα πριν είχε ξεκάθαρη εικόνα για 40 πόντους χιόνι. Και μη μου πούνε τώρα ότι δεν ξέρουν τι σημαίνει 40 πόντους χιόνι ακόμα και στην Αττική Οδό. Στην Αττική Οδό δε έχεις και άλλα προβλήματα. Δεν έχεις τριαξονικά φορτηγά. Ένα να σου διπλώσει και να καθυστερήσει. Δεν φταίει μετά η Αττική Οδός. Για τον πολύ απλό λόγο. Πολύ απλό λόγο ότι αν ακινητοποιηθεί ένα αυτοκίνητο και αν ακινητοποιηθούν σε μερικά χιλιόμετρα τα άλλα πίσω, τους έχει κλείσει ο καιρός σε χρόνο μηδέν. Άρα το πρόβλημα είναι γενικότερο. Και αυτό το ενδεχόμενο πρέπει να το προβλέψει. Τα φορτηγά, για παράδειγμα, δεν έπρεπε να κινούνται. Διότι ένα ατύχημα αρκεί για να φέρει την καταστροφή, να αναστρέψει όλο το σχεδιασμό, να τον ανατρέψει επί της ουσίας. Γι' αυτό θέλει πολλά περισσότερα. Ήταν λάθος που κινήθηκαν φορτηγά στην Αττική Οδό. Αν ακινητοποιηθούν τα αυτοκίνητα εκεί, η σφοδρότητα του φαινομένου είναι βέβαιο ότι τον καλύτερο δρόμο στον κόσμο, με την καλύτερη υποστήριξη, θα την είχε καταστρέψει. Ακόμα και κάθε χιλιόμετρο να είχαμε χιονιστικά μηχανήματα, πάλι πρόβλημα θα δημιουργούνταν εάν δίπλωνε ένα φορτηγό. Υπάρχουν τέτοια ζητήματα. Συμφωνώ απόλυτα για τις ευθύνες της Αττικής Οδού, δεν το συζητώ. Από την άλλη, όμως, διακρίνω και μια κυβερνητική προσπάθεια να ρίξει όλες τις ευθύνες στην Αττική Οδό. Ενώ γίνανε τα πίστευτα στην Κατεχάκη, γίνανε στη Μεσογείο. Έχεις δίκιο. Βολεύει. Πράγματα που πρέπει να τα δούμε. Λέει εδώ ένας φίλος, ο Παύλος, καλημέρα στον κύριο Μίχα. Οι παραχωρησιούχοι στο lockdown, να θυμίσω, όταν απαγορεύονταν οι μετακινήσεις από νομό σε νομό, επιχορηγήθηκαν αδρά, διότι είχαν ζημία. Σύμφωνα με την υπογραφή σας σύμβαση. Ένα θέμα που τότε δεν πολύ συζητήθηκε. Τώρα, τι γίνεται τώρα? Ο Παύλος έχει απόλυτο δίκιο να το θέτει το θέμα. Από την άλλη όμως, ας μην πέφτουμε από τα σύννεφα ανακαλύπτοντας την Ελλάδα ότι οργανωμένα οικονομικά συμφέροντα βάζουν το χέρι με κάθε ευκαιρία και παίρνουν από τον κρατικό κορβανά με επιδοτήσεις, με οτιδήποτε, με όλα αυτά τα δεδομένα. Ζαχαλία, το θέμα μου, είναι ότι ο απλός πολίτης υποφέρει και εκεί πέρα, για να πάρει κάποια αποζημίωση πρέπει να ταλαιπωρηθεί 5 και 10 χρόνια στα δικαστήρια. Άρα οπότε πάμε στρατηγική αποτροπής. Δεν υπάρχει manual, δεν υπάρχει. Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σου, ναι, οι ευθύνες της Αττικής Οδού της εταιρείας, αλλά μην κρυφτούμε πίσω από αυτές και θα σε ρωτήσω πολύ απλά. Η Αττική Οδός τα έκανε μπάχαλο. Θες γιατί ο παραχωρησιούχος τα βροντάει, ετοιμάζει το ταϊπέδ να το δώσει αλλού. Ωραία. Αυτό να το έχουν υπόψη τους οι Αθηναίοι, λέω. Λοιπόν, εγώ ρωτώ το εξής. Περνάει μία ώρα, βρε Ζαχαρία. Περνάνε δύο ώρες. Περνάνε τρεις. Περνάνε τέσσερις. Πόσες ώρες θες σαν κράτος να παρέμβεις, τι πάει να πει παραχωρησιούχος, να σπάσεις, θα το πω λαϊκά, τυχεία δεξιά και αριστερά και να βάλεις μπουλντόζες και στρατό? Δηλαδή, γιατί δεν το κάνεις τη δεύτερη ώρα? Έχεις απόλυτο δίκιο ότι θα μπορούσαν να γίνουν πράγματα. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτά, αλλά θεωρώ ότι είναι και ότι είναι λογικό αυτό το οποίο λες. Βέβαια και οι παρακείμενοι δρόμοι αντιμετωπίζανε πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Εγώ σε επίπεδο διαχείρισης κρίσης μπορώ να φανταστώ ένα επιτελείο που έπαιρνε κεντρικά τις αποφάσεις, αλλά επίσης είμαι βέβαιος ότι η ροή πληροφοριών είχε τέτοια ταχύτητα ώστε μπλόκαρε το σύστημα. Αλλά αυτό είναι καθιστώντας πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολη την ιεράρχηση των στόχων που πρέπει να επέμβει, σύν τις διαφωνίες που μπορεί να υπάρχουν σε μια τέτοια κατάσταση. Αλλά αυτό είναι προβλέψιμο ότι θα συμβεί. Έχουμε την εντύπωση ότι σε περίπτωση πολεμική σύγκρουση τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη εξοικείωση με διαδικασίες και κάποια πράγματα τα οποία να είναι άκαμπτα και
και να μην είναι στον καθένα στρατηγό εντός ή εκτός εισαγωγικών που να μπορεί να τα παρακάμψει. Υπάρχει συστημικό κενό τεράστιο. Εάν δεν το θεραπεύσουμε, δεν πρόκειται μια ζωή τα ίδια πράγματα θα συζητάμε. Όπως θα συζητάμε επί δεκαετίες τώρα, όποτε ο καιρός αποφασίσει να μας δείξει τα δόντια του. Άρα μου λες αυτό το συστημικό κενό το πληρώνει ο πολίτης, μου λέει εδώ πέρα ο Γρηγόρης, πέστε στον κύριο Μίκα, γιατί είναι απόλυτα εξειδικευμένο και από τα καλύτερα το site του, γράφει τόσο αναλυτικά για αυτά τα περίφημα drones. Αυτά τα ρημαδιασμένα τα drones δεν μπορούσαν να σηκωθούν τη δεύτερη ώρα, λέει, του χιονιού να δείχνουν σε πραγματικό. Έλαντε, θα μπορούσαν, αλλά κοίταξε να δεις, ο Μίχας λέει Γιώργο, κάτι, παιδιά. Θα μπορούσαν θεωρητικά, όχι όμως όλα. Όταν έχεις πάρα πολύ βαρύ καιρό, δεν είναι απλό πράγμα να σηκώσεις ένα drone. Είναι επικίνδυνο, δεν μπορεί εύκολα και με καταστάσεις χιονιού. Προηγούμενο σου είπα ότι με την αποπαγοποίηση τι γίνεται. Mm-hmm. Πόσο εύκολα θα μπορούσε να σηκώσεις κάτι και να πέσει πάνω σε ένα αυτοκίνητο και να σκοτώσει. Δεν είναι αστείο και ο χειρισμός των drone, η λειτουργία τους και υπό ποιες συνθήκες τα θέτεις στην υπηρεσία σου, υπό ποιες συνθήκες σε πολλαπλά επίπεδα, συντοκερικό. Δεν είναι απλό πράγμα. Είναι εξαιρετικά εξειδικευμένος τομέας και δεν υπάρχει παιδεία στην Ελλάδα ούτε για τα drone, ούτε κανόνες με τους οποίους μπορούμε να τα βάζουμε μέσα στον εναέριο χώρο. Μιλάμε για μικρά τακτικά drone, τα οποία θα μπορούσε ο τακτικός διοικητής σε κάποιο επιμέρους θέατρο να σηκώσει με όλο το ρίσκο που περιέχει, αν μπορεί να το σηκώσει, γιατί εξαρτάται από το τι είδους drone είναι. Άρα θέλει πάρα πολύ προσοχή. Η κριτική μας είναι εύκολη, γι' αυτό προσπαθώ να πατάω λίγο φρένο, διότι είναι, προσπαθώ να βάλω, να πω στα παπούτσια που λέει η έκφραση αυτού νου που καλείται να χειριστεί την κρίση. Αλλά σίγουρα υπήρχαν πράγματα που μπορούσαν να γίνουν και δεν γίνανε. Κατανοώ όμως το χάος το οποίο ενέσκυψε στη διαδικασία διαχείρισης της κρίσης, το μηχανισμό διαχείρισης της κρίσης, ένα χάος όμως το οποίο ήταν προβλέψιμο και με συγκεκριμένες ενέργειες που δεν θα υπήρχαν κόστος, θα μπορούσε η κατάσταση που θα συζητούσαμε να είναι τελείως διαφορετική σήμερα. Αναφέρθηκε, έχεις εδώ ακροατές, γίνεται χαμός, τον ευχαριστούμε, λέει, για την εξήγηση, ένας εδώ ο Λεωνίδας. Αναφέρθηκε ο εξαίρετος κύριος Μίχας σε ικανότητες των αρμοδίων. Ποιες ικανότητες? Αναφέρθηκε ερωτώμενος ο κύριος Μίχας. Είναι δυνατόν, λέει, ένα ανίκανο σύστημα να προσλάβει ή να εκπαιδεύσει έναν ικανό? Πληροφοριακά σας λέω, στην Ευρώπη δεν κλείνουν στα χιόνια οι δρόμοι για τα φορτηγά, ιδίως το αστικό περιβάλλον. Είναι τα τελευταία οχήματα που κρατάνε ανοιχτούς τους δρόμους λόγω βάρους και θερμοκρασιών των βαρέων οχημάτων. Στην Ελλάδα είναι ανάποδα. Έχουν απόλυτο δίκιο, αλλά μπορώ και εγώ, με όση εξειδίκευση μπορεί να διαθέτω, όλοι σχετικές είναι οι απόψεις μας και να το τονίσουμε, διότι όλοι βγαίνουμε στην Ελλάδα, έχουμε μάθει να βγαίνουμε ως αυθεντίες και παντογνώστες και αυτό δεν μου αρέσει καθόλου, με ενοχλεί πάρα πολύ. Εγώ απλά μία άποψη εκφέρω και έχω την εντύπωση ότι ένα κακό σύστημα μπορεί να απαξιώσει και τον μεγαλύτερο σε ικανότητες και γνώσεις ειδικό. Όσο ειδικός να είσαι, όσες ικανότητες κι αν έχεις, το πιο σωστό πράγμα να πεις στον κόσμο, εάν δεν υπάρχει μηχανισμός να το εφαρμόσει και να το εφαρμόσει έγκαιρα, μπορούν τα πάντα να την αφούν στον αέρα. Κύριε Μίχα, λέει ο φίλος ο Λευτέρης, δεν χρειάζεται να αποζημιωθούν και 700 άνθρωποι εγκλωβισμένοι 8 ώρες στις αμαξοστοιχίες που είχαμε και τα ατύχημα. Αυτοί δηλαδή δεν χρειάζονται αποζημίωση? Καλά, ο κύριος Μίχας δεν είναι παιδιά η κυβέρνηση τώρα. Περί αποζημιώσεων, που προσπαθούμε, ας πούμε, να μπαλώσουμε το πρόβλημα και να δείξουμε ότι έχουμε ευαισθησία, που το είναι κατανοητό. Η μία πλευρά είναι αυτή. Αυτοί θα είναι ικανοποιημένοι και θα σταματήσουν να μιλάνε. Θα ανοίξει πολλαπλά μέτωπα. Και θα το δεις τώρα αυτό. Δηλαδή, πραγματικά, και αυτός που ήταν στην Μεσογείο αποκλεισμένος, δεν δικαιούται αποζημίωσης, για παράδειγμα. Αλλά να σου θέσω ακόμα ένα θέμα. Μισό λεπτό, υψηλό. Όσοι από αυτούς στη Μεσογείο που ήταν αποκλεισμένοι, βρέθηκαν αποκλεισμένοι επειδή πραγματικά είχαν ανάγκη να κινηθούν και κινήθηκαν. Γιατί εγώ ξέρω πάρα πολλές περιπτώσεις, πάλι από δική μου, από τον επαγγελματικό και τον οικογενειακό μου κύκλο, που αποκλείστηκαν πολλοί, διότι είχαν ένα καλό αυτοκίνητο και αποφάσισαν να πάνε για να απολαύσουν τον καιρό και με την ασφάλεια του καλού αυτοκινήτου του 4x4, ότι εμείς δεν θα αποκλειστούμε, και ξεκίνησαν να πάνε στο Χ μαγαζί που είναι 5 χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι τους και αποκλείστηκαν αυτοί. Και δεν δικαιούνται, δεν δικαιούνται να διαμαρτύρονται από τη μία και να λένε πού είναι το κράτος. Από την άλλη όμως είναι και το σημαντικό
ότι ναι, μεν λες που είναι το κράτος, διαμαρτύρεσαι για το κράτος, από την άλλη όμως δημιουργήθηκε πρόβλημα και με τους πραγματικό και με άλλους, διότι πλημμύρισαν οι δρόμοι και εντάθηκε η σφοδρότητα της κατάστασης που εκαλείται να καλύψει και να αντιμετωπίσει ο κρατικός μηχανισμός. Γι' αυτό επιμένω ότι είναι πολυπαραγωγικό. Πρέπει να τεθούν πολλά ερωτήματα εδώ πέρα και σε εμάς και η κοινωνία έχει ευθύνη. Λοιπόν, ανώτερος αξιωματικός πυροσβεστικής στέλνει το εξής μήνυμα. Καλημέρα στον κύριο Μίχα. Τα ντρόουν του στρατού, ιδίως στην Αττική, είναι παντός καιρού. Έχουν ειδικούς και γι' αυτό το λόγο έχουν αποκτηθεί. Απλά η ανικανότητα της πολιτικής προστασίας στο σχεδιασμό, που σωστά λέει, ένα manual δεν υπήρχε, με αποτέλεσμα να μην γίνει καν η κίνηση, σας πληροφορώ. Ξέρω τι λέω, το λέω από μέσα, λέει το μήνυμα. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ για το σχόλιο του. Πραγματικά με τιμά το ότι ακούει και ασχολείται με αυτό το οποίο λέω. Για μένα είναι τιμή, γιατί είναι άνθρωπος που έχει τα χέρια πάνω στη φωτιά. Από την άλλη όμως, επιτρέψτε μου και εμένα να γνωρίζω κάποια πράγματα για τα ντρόουν του στρατού, που δεν θεωρώ σκόπιμο να αναφερθώ δημόσια, δεν αναφέρομαι καν στα άρθρα και μη θεωρούμε ότι στον τομέα των ντρόουν διαθέτουμε και κάτι το φοβερό. Και είναι και ντρόουν, γιατί ντρόουν θεωρείται και το χέρον που πετάει στα χιλιάδες πόδια και δεν μπορεί να επιχειρήσει με αυτές τις συνθήκες καιρού, δεν έχουμε κάτι να μας προσφέρει. Ντρόουν είναι και τα σπερβέρ του στρατού, τα οποία είναι κάπου αλλού και δεν μπορούν να έρθουν εδώ να επιχειρήσουν για μια σειρά από λόγους. Γι' αυτό υπάρχουν διάφορες κατηγορίες ντρόουν που κάνουν τη δουλειά σε διαφορετικές συνθήκες. Συν το ερώτημα που θέτω, κατά πόσον μπορούσαν να πετάξουν. Δεν είναι, υπάρχουν επιχειρησιακοί περιορισμοί. Τα ντρόουν δεν είναι πανάκια. Να το ξέρουμε, και όταν σηκώνουμε ένα ντρόουν μέσα σε αστικό ιστό, μπορούν να δημιουργηθούν πολλαπλά προβλήματα. Άρα, πριν φτάσουμε στα ντρόουν, υπάρχουν πάρα πολλά επίπεδα αντιμετώπισης ενός προβλήματος, τα οποία θα μας είχαν λύσει το πρόβλημα ή δεν θα το είχαν φέρει σε τέτοιο αδιέξοδο, πριν πούμε ότι τα ντρόουν θα μας έλυναν το πρόβλημα. Θέλω πριν σε αποχαιρετήσω, με ρωτάει πάρα πολλοί κόσμος. Κατά τον κύριο Μίχα, ανεξαρτήτως του ποιος είναι σήμερα κυβέρνηση, γιατί η σημερινή κυβέρνηση ως αξιωματική αντιπολίτευση επέκρινε την προηγούμενη κυβέρνηση που ως σημερινή αξιωματική αντιπολίτευση επικρίνει αυτή την κυβέρνηση, το έχουμε ξαναδεί. Ανεξαρτήτως όμως, λέει, αυτού, σε όλο τον πολιτισμένο κόσμο, μετά από τέτοιο φιάσκο, στο διαβάζω, είναι ομαδικό, το ομαδοποίησα. Είναι πάρα πολύ. Κάποιος παρετείται. Ναι, κάποιος παρετείται. Εδώ, ρε αδερφέ, ντράπη και ντροπή. Έχουν δίκιο οι άνθρωποι, αλλά εγώ, επειδή έχω μια διαστροφή να κοιτάω, να επιμένω στο να βρω μια λύση στο πρόβλημα, τουλάχιστον μέσα στο μυαλό μου. Και τι πρόβλημα θα μου λύνει το να παραιτηθεί κάποιος? Ας παραιτηθούν και 10, ας παραιτηθούν και 20. Πάλι τα ίδια θα είχαμε για ακόμα μια φορά. Άρα, αν πρέπει κάπου να εστιάσουμε, πρέπει να εστιάσουμε στο πραγματικό πρόβλημα, που είναι το συστημικό μας κενό. Πραγματικά, προφανώς. Αλλά έτσι, μια ζωή θα είχαμε συνεχώς παραιτήσει το πρόβλημα, όμως δεν το λύναμε. Εμένα με ενδιαφέρει να λυθεί το πρόβλημα. Και για να λυθεί το πρόβλημα, πρέπει να διαγνωστούν σωστά οι αιτίες και να γίνει προτεραιοποίηση των βημάτων που πρέπει να γίνουν από μια οργανωμένη πολιτεία. Δεν λέω την οργανωμένη πολιτεία, από μια οργανωμένη πολιτεία, για να επιλυθεί το πρόβλημα. Και το τι κάνουν οι χώρες της Ευρώπης και του πολιτισμένου εισαγωγικά κόσμου είναι οδηγός, αλλά δεν είναι απόλυτο. Διότι κάθε χώρα σχεδιάζει αναλόγως των κλιματολογικών συνθήκων που έχει. Δηλαδή, το να πάρω και να αντιγράψω το σύστημα της Αυστρίας ή της Γερμανίας, πιστέψτε με, δεν μου λύνει το πρόβλημα, θα κατασπαταλήσει πόρους. Το ζητούμενο είναι ότι υπάρχουν οι άνθρωποι, και δεν μιλάω για τον εαυτό μου κατά καμία έννοια, υπάρχουν άνθρωποι επιχειρησιακοί που τα γνωρίζουν πάρα πολύ καλά και ξέρουν τι πρέπει να γίνει. Σε προσωπικό επίπεδο, σε συζητήσεις, τα λένε εκπληκτικά. Όταν αυτά τα πράγματα φτάνουν σε κεντρικό επίπεδο, αρχίζει το αδερφέ μου και αυτό πω τι θα κάνουμε και αυτά τα κονδύλια και για μία μέρα το χρόνο θα τα κατασπαταλήσουμε. Δεν υπάρχει σύστημα που να λειτουργεί ομαδικά και να λειτουργεί με τρόπο που να λύνει το πρόβλημα, αλλά σε ένα συνολικό επίπεδο, στο επίπεδο της πολιτικής προστασίας, το οποίο συνδέεται και με αυτό της εθνικής ασφάλειας. Ώστε οτιδήποτε λύσουμε σε αυτό το απόλυτα, στο elementary επίπεδο, στο απόλυτα χαμηλό επίπεδο που είναι όμως η καθημερινότητά μας, πιστέψτε με, θα έχει ουσιαστική συμβολή στο ανώτατο επίπεδο που είναι η εθνική ασφάλεια και είναι το μήνυμα, το αποτρεπτικό που στέλνουμε απέναντι σε οποιαδήποτε απειλή συμφωνούμε όλοι υπάρχει. Που σημαίνει ότι σήμερα κάποιοι θα γελάνε μαζί μας.
Μην κοροϊδευόμαστε τώρα. Όχι ότι είναι σε καλύτερη κατάσταση, γιατί θα μπορούσαμε να ανοίξουμε και αυτό το θέμα, αλλά εμένα δεν με ενδιαφέρει τι κάνει όποιος αντίπαλος της Ελλάδας μπορεί να σχεδιάζει εναντίον της. Εμένα με ενδιαφέρει το τι κάνει η χώρα μου και το πώς αντεπεξέρχεται η χώρα μου στο πρόβλημα. Εάν εγώ λύσω το πρόβλημα, άμα δεν το λύσει ο γείτονας, δικό του πρόβλημα, αν και πάλι στενοχωριέμαι για τα δεινά που θα περνάει η κοινωνία του. Εμένα με ενδιαφέρει να είμαι καταρχήν εγώ ασφαλής, δηλαδή η δική μου κοινωνία. Από εκεί και πέρα, λύνοντας τα δικά μου προβλήματα, άμα θέλει να τον βοηθήσω να λύσει και τα δικά του, οκ, πάλι στο ίδιο θα καταλήγουμε. Δηλαδή και ανθρωπιστικά να το δεις. Αλλά σε επίπεδο εθνικής ασφαλείας δεν επιτρέπονται τέτοιες ολιγορίες, διότι η ιστορία έχει αποδείξει ότι η πιο μικρή λεπτομέρεια μπορεί να κρίνει μια πολεμική αναμέτρηση. Ζαχαρίας Μίχας, τον ευχαριστώ για μια φορά ακόμη. Καλή σου ημέρα, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ στο site, για την τιμή, Γιώργο. Στο TFS Point θα διαβάσετε πάρα πολλά άρθρα, αναλύσεις σήμερα και είναι to the point, πιστέψτε με.